Καλημέρα! Τι γράφει το κύριε μαλάκα! Εξετάσεις! Η περίοδος που οι καλλιτές σε κουτσάνε κυριολεκτικά στα αρχίδια! Στο μουνί! Ανάλογα τι έχεις! Σήμερα θα εξετάσουμε... Το πιάσατε επειδή μιλάμε για εξετάσεις, θα εξετάσουμε... Τι κάνεις κύριε μαλάκα από το σπίτι σου! Σήμερα λοιπόν θα αναλύσουμε τα ίδια των εξεταζόμενων και τους τρόπους με τους οποίους διαβάζουμε. Πρώτη κατηγορία μαθητή είναι ο καθυστερημένος. Αυτόν που οι γονείς χαλάνε τόσα λεφτά σε φροντιστήρια και γιατρούς και αυτός απλά δεν το αποδεί. Δεν το κατέχεις, αγόρι μου. Εντάξει, για να έχεις τραβούν το δίκιο, δεν φταίει το παιδί, αλλά οι γονείς. Ας πούμε και η μάνα μου θέλει να γίνω δικηγόρος ή γιατρός. Αλλά εγώ το πολύ να καταλήξω καμιά οικοδομή. Αντώνη μου, διαβάζεις! Ναι! Τι έξυπνο παιδί! Η επόμενη κατηγορία μαθητών είναι το μισητό σε όλους μας φυτό. Είναι αυτός που θα κάνει post στο Facebook οι εξετάσεις θα περάσουμε, όχι εμείς. Ενώ βγάζει μέσο όρο 19,9. Δεν φτάνει που διαβάζει 26 ώρες το 24ωρο. Προσπαθεί να μας πείσει ότι έχει την γκόμενα από τη στιγμή που το κοντινότερο πράγμα που έχει δει ποτέ σε μουνί βρίσκεται στο βιβλίο της βιολογίας. Ω ναι, ω ναι. Χριστάκη, τι κάνεις εκεί παιδί μου! Μα εδώ είσαι! Για τη Μαρία θα βγεις έξω, χωρίς το βιβλίο σου! Μα γιατί! Έλα, μαμά, έλα! Καλά, καταφύγε! Για το οικογενειακό του περιβάλλον να σου μιλήσεις καλύτερα, γιατί θα δεχτούμε αργή μερική. Και τώρα πάμε στην επόμενη κατηγορία εξεταζόμενων, ο οποίος είναι ο χοντρός ο καναγκάρης μας. Ή αλλιώς ο λεγόμενος μπούλης. Εσύ είσαι μπούλης. Τι λέτε μάγκα, κοίτα εδώ κοιλιακούς, κοίτα εδώ κοιλιακούς, με δουλεύεις. Κοίτα εδώ, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Χοντρέ, αγάπητε. Ζηλεύουνε μωρέ, ζηλεύουν. Η συγκεκριμένη κατηγορία δεν διαβάζει ποτέ αν δεν έχει κοντά του κάτι φαγόσιμο. Και δεν λέω για σαλάτες και τέτοιες πίπες. Μιλάω για... And everything nice. Μην κατεβάσετε το βίντεο, κομπίνατε! Σας παρακαλώ! Ωμα! Κάνα πιτόγυρο έχουμε! Φρίξτε! Άμεγες πάρα πολύ! Φρίξτε, σταμάτα! Το ξέρετε πράγμα, κάνω έκτρωση! Στη συνέχεια έχουμε τον κομμένο. Αυτός που δεν τον νοιάζει να γράψει καλά. Γιατί έχει στρωμένη δουλειά στον πατέρα του στο συνεργείο του Ιακουμί. Με το καφεδάκι να έχει γίνει μόνιμο μέρος του χεριού του, είναι πολύ σίγουρος για το μέλλον του. Μέχρι να έρθει η μέρα που θα συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται στην πρώτη γυμνασίου, κάνει πεντέτεια τώρα. Μαλάκα, όλα καλά και άγια. Αλλά δεν διαβάζει και λίγο να περάσει, εντάξει. Εγώ μισό γάμα το σχολείο. Μια χαρά είμαστε εδώ πέρα με του καφέδε μα. Πόπο ρε, εσύ, μια ζωή αποτυχημένο θα μείνει. Πώ εσύ να με κρίνει, ρε! Πάχα τις κόμερες, δεν πλάμε να δω τότε τι θα πεις. Είστε πλάκες όλοι ρε, άιντε. Και το τελευταίο ίδιο σήμερα είναι ο ψεύτικος. Αυτή η κατηγορία είναι και η πιο συνηθισμένη από όλες. Μπορεί να φαίνεται στους άλλους ότι διαβάζει, αλλά όταν δεν βλέπουν οι άλλοι θα ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο εκτός από το διάβασμα. Μην κρύβεσαι και εσύ το έχεις κάνει. Παραδέξου το. Παραδέξου το! Διαβάζεις ρε. Αχα. Α, έλεγα να πάμε για κανένα καφέ. Θα κανονίσουμε για άλλη φορά. Καλά, άντε για. Γεια. Ουφ, ευτυχώς. Δεν διαβάζεις, τώρα θα σε κανονίσω. Και αυτές ήταν οι κατηγορίες εξεταζόμενων. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, η οποία είναι στην περιγραφή από κάτω. Μέχρι το επόμενο βίντεο που μάλλον θα γίνει μετά τις εξετάσεις, καλή επιτυχία σε όλους τους εξεταζόμενους και ειδικά σε αυτούς που γράφουν πανελλήνιες. Λέμε τώρα.